Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα που διδάσκει ο κύριος Μινάς Δασιγέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την επίλυση του τρίτου εργαστηριακού φυλαδίου. Σκοπός της άσκησης είναι η εκμάθηση εντολών και ο προγραμματισμός ακέλυφος Unix, ο χειρισμός αρχείων και καταλόγων, η χρήση μεταβλητών τόσο από το χρήστη όσο και από τη γραμμή εντολών και τέλος οι συνθήκες. Σχεδόν όλα τα λειτουργικά συστήματα έχουν ένα ακέλυφος εντολών που ονομάζεται και τερματικό. Για το λειτουργικό σύστημα Unix, είτε είναι Linux είτε FreeBSD, το κέλυφος αυτό είναι το SH ή το BAS ή το TCSH. Από το κέλυφος αυτό μπορούμε να δώσουμε εντολές που να μας ενημερώνουν για διάφορα στοιχεία για το λειτουργικό μας σύστημα. Ή να ενεργοποιούμε ή να απενεργοποιούμε συστατικά του λειτουργικού συστήματος. Στο εργαστήριο αυτό θα γνωρίσουμε αυτό το κέλυφος της γραμμής εντολών και απλά σενάρια φλοιού. Ας δούμε τώρα μερικές εντολές και τις λειτουργίες αυτών. Η εντολή PWD εμφανίζει τη διαδρομή του τρέχοντος καταλόγου. Η εντολή LS εμφανίζει τα αρχεία και τους φακέλους του τρέχοντος καταλόγου. Τέλος, η εντολή CD αλλάζει τον κατάλογο. Η εντολή LS μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάποιες παραμέτρους. Τρεις από αυτές είναι η A, η L και η S. Με την παράμετρο λοιπόν, παύλα A, μικρό, εμφανίζονται αρχεία και φάκελοι που ξεκινούν με τελεία. Με την παράμετρο παύλα L, μικρό, εμφανίζονται αρχεία και υποκατάλογοι σε ευρεία λίστα. Με την παράμετρο παύλα S, κεφαλαίο, ταξινομούνται τα αρχεία σύμφωνα με το μέγεθός τους. Αν δώσουμε λοιπόν την παράμετρο, παύλα L μικρό, τότε θα μας εμφανιστούν για κάθε αρχείο επιπρόσθετες στήλες όπως φαίνεται στην οθόνη σας. Κάθε στήλη έχει πάντα μία συγκεκριμένη έννοια. Η πρώτη στήλη μας δείχνει για το εάν πρόκειται για κατάλογο ή για αρχείο, καθώς και για τα δικαιώματα χρήσης. Αν δηλαδή αποτελεί αρχείο ή κατάλογος μόνο για ανάγνωση, μόνο για εγγραφή, μόνο για εκτέλεση ή αν συνδυάζει κάποια από τα τρία. Η τρίτη στήλη δίνει τον ιδιοκτήτη, η τέταρτη την ομάδα, η πέμπτη το μέγεθος σε bytes, η έκτη την ημερομηνία τροποποίησης, ενώ η τελευταία το όνομα του αρχείου. Όσον αφορά τις εντολές LESS και FILE, η εντολή LESS εμφανίζει το περιεχόμενο ενός αρχείου, επιτρέπει ανάστροφη κίνηση με ταχύτητα μεγαλύτερη από το MORE, διότι διαβάζει σταδιακά το αρχείο. Η εντολή FILE δίνει πληροφορίες για τον τύπο του αρχείου. Μερικά εκτελέσιμα προγράμματα είναι αυτά που φαίνονται στην οθόνη σας. Για παράδειγμα, η WC μετράει τον αριθμό των λέξεων σε ένα αρχείο. Η CAT συνενώνει και εκτυπώνει αρχεία. Η WALL εμφανίζει ένα μήνυμα στους χρήστες. Η MAKEDIR δημιουργεί καταλόγους, ενώ η RMDIR διαγράφει καταλόγους. Η CP αντιγράφει αρχεία, η MOVE μετακινεί και μετονομάζει αρχεία, ενώ η RM διαγράφει αρχεία. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην εκτέλεση όλων αυτών των εντολών που αναφερθήκαν προηγουμένως. Θα χρειαστεί είτε να ανοίξετε τον υπολογιστή σας σε λειτουργικό σύστημα Linux, είτε να συνδεθείτε σε ένα λειτουργικό σύστημα Unix μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης SSH. Εδώ θα επιλέξουμε τον δεύτερο τρόπο. Για να συνδεθούμε, θα ανοίξουμε το PuTTY, το οποίο μπορεί κανείς να το κατεβάσει από το site του κυρίου Δασιγέννη, zafora.ict.uom.gr. Ανοίγουμε λοιπόν το PuTTY και στο hostname πληκτρολογούμε ICTE, STAF. Ανάλογα με το AM του ο καθένας θα βάλει ένα ή δύο μηδενικά. Δηλαδή, εάν το AM
είναι τριψήφιος αριθμός, θα πρέπει να πληκτρολογήσει 0,0 και το αέμ του. Διαφορετικά, απλά 0 και το αέμ του, αν πρόκειται για τετραψήφιο αριθμό μητρώου. Εγώ έχω τριψήφιο, άρα βάζω 0,0, το αέμ μου, παπάκι, Ζαφόρα, τελεία, ICTE.UOM.gr και πατάμε Open. Μας ανοίγει λοιπόν ένα παράθυρο και ζητά κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης είναι αυτός που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική γραμματεία. Στο Unix μπορούμε να διαβάσουμε το εγχειρίδιο χρήσης για μία εντολή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα MAN με δεύτερη παράμετρο το πρόγραμμα για το οποίο θέλουμε περισσότερες πληροφορίες. Για παράδειγμα, εάν θέλουμε πληροφορίες για την εντολή echo, θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε MAN echo και να πατήσουμε Enter. Μπορούμε να διαβάσουμε το εγχειρίδιο χρήσης της εντολής αυτής, χρησιμοποιώντας λοιπόν το MAN, και για να εμφανιστούν επόμενες σελίδες, εάν υπάρχουν, χρησιμοποιούμε το Spacebar. Όπως προαναφέρθηκε, για να δούμε την διαδρομή του καταλόγου στον οποίο βρισκόμαστε, αρκεί να δώσουμε την εντολή PWD. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρέχοντα κατάλογο, ας πούμε θέλουμε να εισέλθουμε στον κατάλογο TMP, θα δώσουμε την εντολή cd/tmp. Τώρα βρισκόμαστε στον κατάλογο TMP. Για να δούμε το περιεχόμενό του, αρκεί να δώσουμε την εντολή ls. Προκειμένου λοιπόν να διαπιστώσουμε αν πρόκειται για αρχαία ή καταλόγους, να δούμε τα δικαιώματα χρήσης, τους ιδιοκτήτες, την ομάδα, το μέγεθος, αρκεί να δώσουμε την εντολή ls, παύλα L μικρό και να μας εμφανίσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Έτσι λοιπόν, για κάθε αρχείο που περιέχεται στον κατάλογο TMP, βλέπουμε τις πληροφορίες που προαναφέρθηκαν. Αν θέλουμε να αλλάξουμε υποκατάλογο, π.χ. αν θέλουμε να πάμε στον κατάλογο ETC, ο οποίος περιέχεται στον κατάλογο τον αρχικό μας, θα πρέπει να δώσουμε την εντολή cd και δύο τελείες, προκειμένου να αρχίσουμε στον αρχικό κατάλογο, και έπειτα cd και το όνομα του καταλόγου που επιθυμούμε να εισέλθουμε, δηλαδή /etc. Τώρα βρισκόμαστε στον κατάλογο etc. Για να δούμε τα αρχεία του καταλόγου, θα δώσουμε ls. Αν θέλουμε να διαπιστώσουμε αν κάποιο αρχείο είναι αρχείο κειμένου ASCII ή αν είναι εκτελέσιμο αρχείο, αρκεί να επιλέξουμε το αρχείο που επιθυμούμε. Εγώ, για παράδειγμα, θα επιλέξω το αρχείο Group και θα κάνω File Group. Όπως βλέπουμε, πρόκειται για ένα αρχείο ASCII. Για να διαβάσω το περιεχόμενο του αρχείου group, μπορώ να δώσω ls και το όνομα του αρχείου, δηλαδή group. Αυτό είναι το περιεχόμενο του αρχείου μου. Συνεχίζουμε το εργαστηριακό φυλάδιο, επιστρέφοντας στον αρχικό κατάλογο με την εντολή cd. Αν θέλουμε να αντιγράψουμε το αρχείο password, το οποίο υπάρχει στον κατάλογο etc, στον τρέχον κατάλογο, θα γράψουμε την εντολή cp/etc/password και τελεία. Η τελεία συμβολίζει τον τρέχοντα κατάλογο. Για να επιβεβαιώσουμε ότι έγινε η αντιγραφή του αρχείου στον τρέχοντα κατάλογο, αρκεί να δώσουμε την εντολή ls. Πράγματι, όπως βλέπουμε, το αρχείο password έχει αντιγραφεί στον κατάλογο που επιθυμούσαμε.
Εάν θέλουμε να μετανομάσουμε το αρχείο password σε lab password, αρκεί να χρησιμοποιήσουμε την εντολή move. Θα γράψουμε move password κενό lab password. Για να επιβεβαιώσουμε, θα δώσουμε ls. Όπως βλέπουμε, έχει μετανομαστεί το αρχείο μας. Αν θέλουμε να διαγράψουμε το αρχείο, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε την εντολή rm. Θα γράψουμε λοιπόν rm και το όνομα του αρχείου, lab password. Εάν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε έναν φάκελο, π.χ. να δημιουργήσουμε τον φάκελο lab 1, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή make dir κενό και το όνομα του του φακέλου που επιθυμούμε να δημιουργήσουμε, lab 1. Για να δούμε αν δημιουργήθηκε ο φάκελος και ότι πρόκειται πράγματι για φάκελο, αρκεί να δώσουμε ls παύλα l. Μόλις βρούμε το όνομα του φακέλου, lab 1, θα δούμε ότι είναι φάκελος, επειδή ξεκινάει η γραμμή με D. Μπορούμε να διαγράψουμε τον φάκελο lab 1 με τη χρήση της εντολής rmdir. Θα γράψουμε rmdir lab 1. Επιβεβαιώνουμε πράγματι ο φάκελος lab 1 δεν υπάρχει πια. Συνεχίζουμε την επίλυση του τρίτου εργαστηριακού φυλλαδίου αναζητώντας δύο εντολές, την more και την who. Δίνουμε λοιπόν αρχικά man more. Η εντολή more εμφανίζει το περιεχόμενο του αρχείου χωρίς να επιτρέπει κίνηση προς τα πίσω. Αν δώσουμε για παράδειγμα more slash etc slash mail, θα δούμε το περιεχόμενο του αρχείου χωρίς ωστόσο να μπορέσουμε να επιστρέψουμε. Όσον αφορά τώρα την εντολή who, όπως φάνεται με τη βοήθεια της man, εμφανίζει τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο σύστημά μας. Αν θέλουμε να διασωληνώσουμε προγράμματα, δηλαδή η έξοδος του ενός να είναι είσοδος στο άλλο, το οποίο θα τη μορφοποιεί, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το σύμβολο της καθέτου. Έχουμε για παράδειγμα δύο εντολές, την εντολή ls, παύλα l, slash bin, και έχουμε και την εντολή ls, παύλα l, slash bin, κάθετος less. Η διαφορά αυτών των δύο είναι η εξής. Η πρώτη εντολή θα εμφανίσει όλα τα αρχεία του καταλόγου μονομιάς, ενώ η δεύτερη θα τα εμφανίσει σιγά σιγά, δηλαδή σε διαφορετικές σελίδες. Συνεχίσουμε το εργαστηριακό φυλάδιο. Θα δημιουργήσουμε έναν φάκελο lab 1 με τη βοήθεια της εντολής make dir. Θα εισέλθουμε στον φάκελο lab 1. Επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο αρχείο, αλλά ταυτόχρονα να αλλάξουμε την ημερομηνία τροποποίησης του lab 1. Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια της εντολής touch. Οπότε θα δημιουργήσουμε το αρχείο touch my file μέσα στο lab 1. Τώρα το lab 1 θα έχει ως ημερομηνία τροποποίησης την σημερινή. Επιστρέφουμε πάλι στον αρχικό κατάλογο. Θέλουμε να μετονομάσουμε τον φάκελο με τη βοήθεια της εντολής move. Άρα θα αλλάξουμε το όνομα του φακέλου lab 1 σε lab 2. Αν δοκιμάσουμε τώρα να διαγράψουμε τον φάκελο lab 2, θα παρατηρήσουμε
ότι δεν είναι δυνατό. Αυτό συμβαίνει γιατί ο φάκελος δεν είναι άδειος. Όμως, αν πράγματι επιθυμούμε να διαγράψουμε το φάκελο μαζί με όλα τα περιεχόμενα μέσα σε αυτόν, μπορούμε να το κάνουμε με την εντολή RM, παύλα, RF, κενό, Lab 2. Αν κάνουμε λοιπόν LS, θα δούμε ότι πράγματι ο φάκελος Lab 2 δεν υπάρχει. Επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ένα σύνδεσμο link από ένα αρχείο σε ένα άλλο. Η εντολή που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η ln /etc/password, που είναι το αρχείο που θέλω ουσιαστικά να δημιουργήσω ως link. Και my name. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν αυτά τα δύο αρχεία, password και my name. Αν δώσω ls/l, θα δω ότι έχει δημιουργηθεί ένα αρχείο my name, το οποίο έχει στην πρώτη στήλη το γράμμα L, ελληνικό. Βλέπουμε λοιπόν τη διαφορά στο όνομα του αρχείου, εφόσον φαίνεται το link. Αν θέλουμε να δούμε πληροφορίες για τους δίσκους του συστήματος, αρκεί να δώσουμε την εντολή DF. Θα πληκτρολογήσουμε DF τελεία. Η τελεία αναπαριστά τον τρέχοντα φάκελο. Παίρνουμε λοιπόν την χωρητικότητα, την διαθεσιμότητα, την χρήση που έχουν αυτή τη στιγμή οι δίσκοι του συστήματος. Αν πατήσουμε DF, παύλα H, τότε εμφανίζονται τα ίδια μεγέθη, αλλά στο μεγαλύτερο πλαίσιο των byte που μπορούν να εκφραστούν. Τα σενάρια φλοιού είναι αρχεία με εντολές που εκτελούν μια συγκεκριμένη λειτουργία. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να εξοικειωθούμε με έναν επεξεργαστή κειμένου. Σημειώστε ότι θα πρέπει να γνωρίζετε να χρησιμοποιείτε έναν επεξεργαστή κειμένου που λειτουργεί σε κονσόλα και όχι σε γραφικό περιβάλλον. Οι πιο δημοφιλείς επεξεργαστές κειμένου παραθύρου τερματικού ή φλοιού, μαζί με μια ενδεικτική σελίδα εκμάθησης του προγράμματος, δίνονται στο φυλάδιο και είναι η VI, Nano, Pico και η Max. Καλείστε λοιπόν να εξοικειωθείτε με τη χρήση τουλάχιστον ενός επεξεργαστή από τους παραπάνω και συγκεκριμένα να μάθετε να εκτελείτε βασικές λειτουργίες. Αυτές είναι η δημιουργία αρχείου, επεξεργασία αρχείου, εισαγωγή χαρακτήρα, διαγραφή χαρακτήρα, εισαγωγή γραμμής, διαγραφή γραμμής και αποθήκευση των αλλαγών. Προαιρετικά μπορείτε να ασχοληθείτε με κάποιες προχωρημένες λειτουργίες που παρέχονται, όπως είναι η έβρεση αντικατάσταση, η έβρεση συγκεκριμένη γραμμής, μετάβαση σε συγκεκριμένη γραμμή και άλλες. Κατά την επίλυση των εργαστηριακών φυλαδίων θα χρησιμοποιήσουμε τον επεξεργαστή Nano. Για τον επεξεργαστή Nano λοιπόν θα χρειαστεί να γράψουμε Nano, κενό και το όνομα του αρχείου μας. myfirst.sh. Πατάμε Enter. Βρισκόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή μέσα στον επεξεργαστή κειμένου. Μπορούμε απλά να πληκτρολογήσουμε ή να διαγράψουμε όπως σε όλους τους επεξεργαστές. Δίνεται λοιπόν στο εργαστηριακό φυλάδιο ο εξής κώδικας. Όλα τα σενάρια φλοιού είναι κατασκευασμένα σε γλώσσα φλοιού SH και ξεκινούν με συγκεκριμένη γραμμή που δηλώνει τη γλώσσα φλοιού. Αν είναι σε άλλη γλώσσα, τότε η πρώτη γραμμή θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα. Το echo εκτυπώνει ένα μήνυμα στην οθόνη. Η εγγραφή μιας τιμής σε μεταβλητή γίνεται με τη δεύτερη γραμμή, my name test δηλαδή. Δεν χρειάζεται δολάριο. Και προσοχή, δεν πρέπει να υπάρχουν κενά πριν και μετά το ίσον. Η ανάγνωση μιας μεταβλητής γίνεται με το δολάριο και το όνομα της μεταβλητής. Μπορούμε να εκτελέσουμε μία εντολή μέσα σε άλλη με τη χρήση του ανάποδου εισαγωγικού. Το σενάριο φλοιού γίνεται εκτελέσιμο με την εντολή chmod -h και το όνομα του αρχείου. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το MyFirst αρχείο εκτελέσιμο.
Θα το αποθηκεύσουμε με Ctrl H και Shift Yes και θα πατήσουμε chmod syn H και το όνομα του αρχείου, δηλαδή myfirst.sh. Πατάμε Enter. Μόλις δημιουργήσαμε το εκτελέσιμο του αρχείου μας. Για να εκτελέσουμε το αρχείο, αρκεί να πατήσουμε /, το όνομα του αρχείου, εδώ myfirst.sh. Βλέπουμε λοιπόν να εκτελείται ορθά το πρώτο σενάριο φλοιού. Το πρώτο σενάριο φλοιού που μας ζητείται να κατασκευάσουμε θα έχει όνομα σε1.sh. Γράφουμε λοιπόν nano σε1.sh. Το πρόγραμμά μας ξεκινάει με την γραμμή διασυνταγματικό/bin/sh. Όπως είπαμε, όλα τα σενάρια φλοιού ξεκινούν με αυτή τη γραμμή, η οποία δηλώνει τη γλώσσα του φλοιού, εδώ την sh. Έπειτα, με την εντολή clear, καθαρίζουμε την οθόνη. Σκοπός μας είναι να εκτυπώσουμε το μήνυμα Hello World, με τη χρήση 2 διαφορετικών μεταβλητών. Γι' αυτόν τον λόγο, ορίζουμε τη μεταβλητή var 1, που θα χρησιμοποιεί το μήνυμα Hello, και την var 2, που θα εμφανίζει το μήνυμα World. Κάνουμε λοιπόν echo την μεταβλητή var 1 και την μεταβλητή var 2. Επόμενο βήμα είναι να κάνουμε το πρόγραμμα εκτελέσιμο αρχείο. Για να γίνει αυτό, όπως είπαμε, χρησιμοποιούμε την εντολή chmod syn h και το όνομα του αρχείου μας. Πατάμε Enter. Δημιουργήσαμε το εκτελέσιμο. Για να τρέξουμε το αρχείο μας, θα γράψουμε /, και το όνομα του αρχείου, /ch. Πράγματι, εμφανίζεται το μήνυμα Hello World, αφού πρώτα καθαρίσει η οθόνη. Το επόμενο σενάριο φλοιού θα έχει όνομα σε2.sh. Αυτό θα αντιγράφει το αρχείο etc password σε ένα αρχείο password2.txt και θα εμφανίζει το πλήθος των γραμμών του. Πάμε να δούμε το αρχείο. Nano σε2.sh. Ανοίγουμε λοιπόν το αρχείο σε2. Ξεκινάμε με την πρώτη γραμμή, η οποία ορίζει ότι θα χρησιμοποιήσουμε σενάριο φλοιού γλώσσας sh, ενώ η επόμενη γραμμή κάνει copy το αρχείο password που βρίσκεται στον φάκελο etc στον password 2.txt που το δημιουργεί τώρα. Έπειτα, μετρά τον αριθμό των γραμμών με την εντολή WC που είδαμε προηγουμένως και τέλος εκτυπώνει τον αριθμό των γραμμών. Αυτό γίνεται με το δολάριο και το όνομα της μεταβλητής number of lines που έχουμε ορίσει προηγουμένως. Αποθηκεύουμε. Κάνουμε εκτελέσιμο το αρχείο σε2. Και έπειτα το τρέχουμε. Ο αριθμός των γραμμών στο password 2 είναι 47. Εκτός από τις μεταβλητές που τοποθετούμε εμείς μέσα στο σενάριο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις μεταβλητές της γραμμής εντολών. Οι μεταβλητές αυτές είναι οι παράμετροι με τις οποίες καλούμε το πρόγραμμα στη γραμμή εντολών. Για παράδειγμα, να γράψουμε το όνομα του σενάριου φλοιού και δίπλα test. Τότε εκτελούμε το συγκεκριμένο σενάριο φλοιού με μία παράμετρο, την test. Η πρώτη παράμετρος που χρησιμοποιείται είναι η δολάριο 1, η δεύτερη δολάριο 2 και η ένατη θα είναι η δολάριο 9. Η παράμετρος δολάριο 0 αντιστοιχεί στο όνομα του αρχείου σενάριου φλοιού που εκτελείται. Αν θέλουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε παραπάνω από 9 παραμέτρους, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Shift. Υπάρχει λοιπόν, όπως βλέπουμε, μια απόλυτη αντιστοιχία με τη γραμμή εντολών των Windows, μόνο που αντί για επί της 100, εδώ έχουμε δολάριο. Μας ζητείτε λοιπόν να δημιουργήσουμε το αρχείο hello3.sh, το οποίο θα δέχεται μία παράμετρο.
και θα εκτυπώνει το κείμενο που υπάρχει στη θέση της παραμέτρου 1, ύστερα από τη λέξη hello. Πατάμε λοιπόν nano σε 3SH. Έχουμε πάλι την πρώτη γραμμή, η οποία αντιστοιχεί στο σενάριο φλοιού SH. Δηλώνουμε μια μεταβλητή VAR, στην οποία δίνουμε δολάριο 1, γιατί θέλουμε μόνο μία παράμετρο. Και έπειτα εκτυπώνουμε το μήνυμα hello και δίπλα το περιεχόμενο της μεταβλητής VAR με τη χρήση του δολαρίου. Κάνουμε εκτελέσιμο το αρχείο μας και το τρέχουμε. Προσοχή, δεν ξεχνάμε, κατά την εκτέλεση του προγράμματος, να δώσουμε και την παράμετρο που επιθυμούμε. Εγώ θα δώσω την παράμετρο test. Εάν ξανατρέξω το πρόγραμμα σε 3.sh για δύο παραμέτρους, την test 1 και την παράμετρο test 2, τότε στην οθόνη θα δούμε πάλι ότι θα εμφανιστεί μόνο η πρώτη παράμετρος, δηλαδή η test 1. Αν όμως βάλω να τρέξω τρίτη φορά το πρόγραμμά μου και βάλω το test 1 και το test 2 μέσα σε εισαγωγικά, τότε, όπως βλέπουμε, θα εμφανιστούν και τα δύο. Δηλαδή θα εμφανιστεί hello test 1, test 2. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν βάζουμε τις δύο λέξεις μέσα σε εισαγωγικά, φαίνονται ως μία παράμετρος. Πολλές φορές θέλουμε να ζητήσουμε από το χρήστη να πληκτρολογήσει ένα κείμενο το οποίο θα τοποθετηθεί σε μία μεταβλητή. Για να γίνει αυτό θα χρησιμοποιήσουμε απλά την εντολή read, η οποία θα ακολουθείται από τη μεταβλητή στην οποία θα τοποθετηθεί το κείμενο που θα διαβαστεί. Συνήθως, πριν από την εντολή read, τοποθετούμε την εντολή echo για να υπάρχει κάποια προτροπή μηνύματος. Προχωράμε στην υλοποίηση του αρχείου nano σε 4.sh. Αυτό θα δέχεται μία παράμετρο, χωρίς να γίνεται έλεγχος, και αν αυτή η παράμετρος είναι το μικρό όνομα το δικό σας, τότε θα πρέπει να εμφανίζει Hello Master. Διαφορετικά, θα πρέπει να εμφανίζει το μήνυμα How are you? Βλέπουμε λοιπόν μία αντιστοιχία με τα προηγούμενα εργαστηριακά φυλάδια. Ξεκινάμε με την πρώτη γραμμή, που αντιστοιχεί στο σενάριο φλοιού και ορίζει ότι θα είναι το SH. Έπειτα, όπως είπαμε, ακολουθεί μία echo, η οποία θα δίνει προτροπή στον χρήστη να δώσει το όνομά του. Με την εντολή read διαβάζουμε το όνομα που έχει δώσει ο χρήστης και έπειτα θα χρησιμοποιήσουμε μία συνθήκη if. Δεν διαφέρει πάρα πολύ με την if όπως την γνωρίζουμε από άλλες γλώσσες όπως η SE. Πρέπει να προσέξουμε ωστόσο ότι μέσα στις αγγείλες θα πρέπει να υπάρχουν κενά τόσο ανάμεσα στο ίσον όσο και ανάμεσα στο περιεχόμενο με την αγγείλη. Μετά τη συνθήκη θα πρέπει να υπάρχει ερωτηματικό και έπειτα η λέξη then. Επιπλέον μία if ή μία if else θα πρέπει να κλείνει με το fi. Εδώ λοιπόν γίνεται έλεγχος κατά πόσον η μεταβλητή name, στην οποία έδωσε τιμή ο χρήστης, είναι ίση με το όνομά μου. Εάν είναι, τότε θα εμφανίζει Hello Master. Διαφορετικά, θα εμφανίζει Who are you? Και το όνομα που έδωσε ο χρήστης. Τρέχουμε λοιπόν το αρχείο μας. Δίνω το όνομά μου και με αναγνωρίζει. Το τελευταίο σενάριο φλοιού που θα δημιουργήσουμε σε αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο θα δέχεται μία παράμετρο, χωρίς έλεγχο αριθμού παραμέτρου. Αν αυτή η παράμετρος είναι το μικρό όνομα, τότε θα εμφανίζει Hello Master. Διαφορετικά θα εμφανίζει το μήνυμα Who are you? Αν ο χρήστης δεν έχει πληκτρολογήσει παράμετρο στη γραμμή εντολών όμως, τότε θα ρωτά ποιο είναι το όνομά του και θα εμφανίζεται ομοίως
ένα από τα δύο μηνύματα. Συνεπώς, για την ανάπτυξη αυτού του φλοιού, αυτού του αρχείου, θα χρησιμοποιήσουμε το C4. Ωστόσο, μερικές διαφορές. Θα δίνουμε λοιπόν στη μεταβλητή name την τιμή δολάριο 1 για την περίπτωση όπου υπάρχει κάποια παράμετρος κατά την εκτέλεση του αρχείου. Εάν δεν έχει δοθεί παράμετρος, τότε θα δίνεται η προτροπή What is your name και θα διαβάζετε το όνομα που δίνει ο χρήστης. Διαφορετικά, θα δίνεται η τιμή που έδωσε ο χρήστης κατά την εκτέλεση του προγράμματος στη μεταβλητή name και τότε θα γίνεται ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε και στο προηγούμενο αρχείο μας. Στο προηγούμενο σενάριο φλοιού. Και κάνουμε το αρχείο μας εκτελέσιμο και το τρέχουμε. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η επίλυση του τρίτου εργαστηριακού φυλαδίου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.